αναντήσεις που είχαμε, είχαν τη δυνατότητα ο κόσμος να κάνει like στην παρουσίαση που του ή της άρεσε περισσότερο. Έτσι λοιπόν το βραβείο Educator's Choice παίρνει ο κύριος Σαμαράς Χρήστος με τη δράση με τίτλο «Στροβιλοεναλλάκτης». Ο ίδιος δεν είναι εδώ για να παρουσιάσει τη δουλειά του, όμως μου είπε ότι στέλνει τους καλύτερους αντιπρόσωπους για να πούνε μέσα σε 2-3 λεπτά τι είναι αυτό το πρόγραμμα, τι είναι αυτή η δράση. Και αυτοί οι δύο καλύτεροι εκπρόσωποι φυσικά είναι δύο μαθητές του, ο Γαζάνης ο Νικόλος και ο Γιαννίκης ο Άγγελος, οι οποίοι θα σας πούνε με λίγα λόγια τι ήταν αυτό το πρόγραμμα που είχε τα περισσότερα like στο διαδίκτυο. Γεια σας. Το όνομα του project μας είναι Στροβιλοεναλλάκτης, δηλαδή τούρμπο με γεννήτρια. Ο καθηγητής που μας κατεύθυνε στο project ήταν ο κύριος Χρήστος Σαμαράς και τα ονόματα των μαθητών της ομάδας μας είναι Άγγελος Γιαννίκης, Γιώργος Ανθόπουλος, Μιχάλης Κοταγιώρης και Νίκος Γαζάνης. Εδώ πέρα βλέπετε την πόλη μας και το σχολείο μας, το πρώτο ΕΠΑΛ, με το πρώτο έκδρά μας. Αυτή η δράση έγινε στο μάθημα της τεχνολογίας ελέγχου και διαγνώσεων στη γάμα τάξη του τομέα οχημάτων. Ο σκοπός της ήταν η ανάπτυξη, η σχεδίαση και η υλοποίηση καινοτόμα ιδέας του κινητήρου του αυτοκινήτου και η επιχειρηματική διαχείριση της καινοτόμα ιδέας αυτής. Ξεκίνησε η δράση με καταιγισμό ιδεών για την αναζήτηση κάποιου project στην τεχνολογία του αυτοκινήτου. Η ιδέα προέκυψε από ένα μαθητή. Αμέσως αυτό συγκροτήθηκε ομάδα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα. Η ιδέα αυτή είναι ότι τα κασαέρια του αυτοκινήτου θερμαίνουν την εξάτμιση, άρα υπάρχει ενέργεια που στην ουσία είναι αμελητέα, που αν μετατραπεί σε ηλεκτρική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Αυτό το project μπορεί να υλοποιηθεί με ένα στρόβιλο ή τούρμπο, με έναν εναλλάκτη, δηλαδή γεννήτρια εναλλασσομένου ρεύματος, αλλά και με κάποια μικρομετατροπή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου. Εδώ πέρα βλέπετε το κόψιμο, την ομολόγηση, τη συγκόλληση και τέλος την ολοκλήρωση του project. Εδώ είναι η μετατροπή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου. Για την ψηφιοποίηση του project μας χρησιμοποιήσαμε κάποια προγράμματα, βασικά εργαλεία της Microsoft, όπως το PowerPoint και το Windows Movie Maker, για να κάνουμε ένα βιντεάκι που θα δείτε στη συνέχεια. Ο στόχος έχει αλλάξει και είναι να μετατροπεί η ιδέα σε εμπορικό προϊόν. Ο παραπάνω στόχος δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, αλλά υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δύο. Ήρθατε από τη Δράμα. Για να παραλάβετε το βραβείο εκ μέρους του κυρίου Σαμαρά, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ζερβό, νικητή Educator's Choice σε προηγούμενο χρόνο, να δώσει το βραβείο. Μείνετε. Και τον κύριο Σουδία, φυσικά, και τους δύο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ.